Μαρή. Ευχαριστώ. Ναι. Τι έβαλε στο παλί? Ναι. Ζελε, τι ζελε, φράουλα, ανανά. Όχι όλα. Φράουλα. Για τα μαλλιά μας. Για τα μαλλιά. Φράουλα για τα μαλλιά. Πολύ. Έχω τρεις αδελφές. Τρεις αδελφές έχεις. Δύο. Δύο αδελφές έχεις. Η μία που, η τρίτη που έχει. Πού πήγε. Είχες τρεις και μείναν δύο. Τη μία αδελφή μου τη λένε Ειρήνη, πάει δευτέρα γυμνασίου. Την άλλη τη λένε Μαρία, πάει πρώτη γυμνασίου και εγώ πάω δευτέρα δημοτικού. Τι λες ρε παιδί μου, μου τα πες όλα. Ποιος σου έφτιαξε το μαλλί έτσι σήμερα? Μόνος σου. Ναι. Ξέρεις να το φτιάξεις μόνος σου έτσι? Μακάρι να μπορούσα να το φτιάξω εγώ, αλλά δεν το έχω έτσι τόσο μεγάλο για να το φτιάξω έτσι. Πώς το είπαμε αυτό το χτένισμα? Το χτένισμα το δικό σου. Κοράκι. Κοκοράκι. Κοκοράκι. Ναι. Κοκοράκι. Κι, κυρί, κι, κι. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Οι αδελφές σου είναι οι πιο μεγάλες από σένα, μου είπες έτσι. Παίζετε μαζί ή δεν έχετε κανένα κοινό ενδιαφέρον? Αυτές είναι κοπέλες. Με τη Μαρία τσακώνομαι συνεχώς. Μπράβο. Και με την άλλη δεν μπορώ να τη βαρέσω γιατί έχει μητέρα νύχια και μπορεί να με χτυπήσει. Α, βλέπω επικρατεί ειρήνη στην οικογένεια. Ναι. Μπράβο. Οι γείτονες διαμαρτύρονται καμιά φορά? Μπα. Όχι. Τίποτα. Δηλαδή παίζετε και με κατσαρόλες, χτυπάει ένας στο κεφάλι του άλλου? Όχι. Όχι. Μαξιλαροπόλεμο παίζετε? Πολύ ωραία. Πολλές φορές. Έχετε σπάσει ένα μαξιλάρι καμιά φορά που έχει δει όλα τα πούπουλα στον αέρα? Μπα. Όχι, όχι ακόμα. Εντάξει. Αλλά έχουμε ρίξει γάλα κάτω. Έχετε ρίξει γάλα κάτω? Εγώ. Εσύ. Μετά ποιος θα σου κάνει, αυτό με ενδιαφέρει. Η μαμά. Η μαμά για όλες τις δουλειές. Κατάλαβε, ρίχνει το γάλα κάτω ο κοκαράκιας και πρέπει να σου κάνει η μαμά. Εσύ,